Γεια σου και καλώς όρισες σε ένα ακόμα βίντεο. Και αυτή τη φορά θα σε πάω στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω την ομιλία μου στο συνέδριο στο TEDx. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που μιλάω σε αυτό το συνέδριο και μου γίνει αυτή η τιμή. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένη επίσης. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω όλο αυτό. Πάντως είμαι πολύ χαρούμενη που προστίθεται μάλλον μια καινούργια εμπειρία στη ζωή μου και μια τέτοια εμπειρία. Ακόμα δεν μπορώ να χαρώ γιατί είμαι έτοιμη να πετάξω και όπως καταλαβαίνεις όταν πετάω δεν αισθάνομαι και ότι πετάω πραγματικά. Και πού είναι το gate, πού είναι το gate, πού είναι το gate, πού είναι και ο Θοδωρής, γιατί με παράτησε επειδή αγχώνομαι και αγχώνομαι και με παρατάει. Δεν θα με αφήσει να βλογκάρω ποτέ. Ναι. Ό,τι θέλεις πάρε, ό,τι θέλεις, ναι, ναι. Όχι βούρτσα στρογγυλή. Έχω ξεχάσει τη βούρτσα μου. Κοίτα εδώ κάποια μάλια πετάνε. Έχουμε έρθει λοιπόν για πρωινό σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Είμαι έτοιμη να φάω την ομελετίτσα μου και να πάω για την πρώτη μου πρόβα και τελευταία. Έχω λίγο άγχος, αλλά θα με βοηθήσετε να το ξεπεράσω. Όλο αυτό μου λένε πάντως. Πώς γίνεται εσύ που μιλάς τόσο πολύ να έχεις άγχος? Επειδή δεν είναι εύκολο να βλέπεις 200, 300, 500 ζευγάρια μάτια καρφωμένα πάνω σου. Και να σας πω κιόλας ότι εγώ μικρούλα είχα stage phobia. Πώς γίνεται αυτό και τώρα μιλάω? Θα σου το εξηγήσω άλλη φορά. Βαριέμαι να αλλάξω πάρα πολύ. Βγάλω αυτό. Να δώσω λίγο φως. Κανένα φως. Και πολύ λάθος φως, γιατί από εδώ άσπρο, από εκεί κίτρινο. Σε αυτά είμαι πάρα πολύ κακή. Αλλά νομίζω ότι at the end of the day μετράει το τι λες και όχι το που βρίσκεσαι. Εν πάση περιπτώσει είμαι στο σαλόνι μου και είμαι πάρα πολύ πιεσμένη χρονικά. Είναι Σάββατο και αύριο έχω το μπαζάρ μου. Εύχομαι να τα πούμε από κοντά, να έχεις έρθει ήδη για καφεδάκι, να σε έχω πάρει ήδη μια αγκαλίτσα και να έχεις πάρει ό,τι βρίσκεσαι ενδιαφέρον από τις ντουλάπες μου. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω και εύχομαι να σας αρέσει και αν σας αρέσει την επόμενη φορά θα το διοργανώσω. Παρ' όλα αυτά είναι τώρα μεγαλοβδομάδα. Δεν ήξερα τι βίντεο να βάλω για τη μεγάλη εβδομάδα. Προφανώς αυτό το βίντεο δεν θα βγει μεγάλη Παρασκευή. Θα είμαστε όλοι κάπου όμορφα με τους δικούς μας ανθρώπους, με τις οικογένειές μας και θα περνάμε ήσυχα και ξεκούραστα κάπως τις ημέρες του Πάσχα. Εγώ θα βρίσκομαι στη Μύκονο να ηρεμήσω λίγο κι εγώ με το Θοδωρή, με φίλους και εύχομαι να μας κάνει καλό καιρό και να περάσουμε τέλεια. Λοιπόν, στο θέμα μας. Δεν ήξερα τι θέμα να κάνω τη μεγάλη εβδομάδα, όπως σας είπα, αλλά επειδή είχα πάρα πολύ μεγάλο request για το τι συνέβη όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη και πήρα μέρος στο TEDx, είπα λίγο να σας πω πώς βίωσα εγώ αυτή την εμπειρία και τι πάνω κάτω είπα σε αυτό το συνέδριο. Θα ανέβει η ομιλία μου μεταφρασμένη στα αγγλικά, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι παγκόσμιο το TEDx. Φυσικά θα υπάρχουν και υπότιτλοι, στα αγγλικά όμως νομίζω. Τέλεια. Γι' αυτό το λόγο θεώρησα σωστό και ύστερα από τα μηνύματα που πήρα να σας πω πάνω κάτω τι είπα στην ομιλία μου εκεί και πώς βίωσα εγώ αυτή την εμπειρία. Τι λες, το βρίσκεις αυτό το βίντεο ενδιαφέρον? Θα κάτσεις να το δεις όλο μέχρι τέλους? Θα μου γράψεις ένα όμορφο σχόλιο? Καμιά φορά με μπερδεύεις. Δεν ξέρω τι βίντεο να σου γυρίσω σε αυτό το κανάλι. Ταξιδεύω όλο τον κόσμο, πηγαίνω σε όμορφα μέρη. Προσπαθώ να στα φτιάξω να τα δεις και δεν τα πολύ βλέπεις αυτά. Και μπορεί να σου ανεβάσω ένα βίντεο με το τι τρώμε στη μέρα και να το δει και αυτός που δεν είναι subscriber. Δεν σας πιάνω εύκολα. Δεν πειράζει. Εγώ συνεχίζω να ανεβάζω βίντεο τα οποία αρέσουν σε μένα. Πριν 1,5 μήνα σχεδόν, μου ήρθε ένα μήνυμα στο Instagram αν θα ήθελα να είμαι ομιλήτρια στο TEDx. Είχα ένα ταξίδι εγώ που θα πήγαινε στις Σεϊχέλες. Σου είχα ανεβάσει το βίντεο από τις πανέμορφες Σεϊχέλες. Ίσως το πιο όμορφο ταξίδι που είχα ποτέ στη ζωή μου. Θα σου βάλω και στο description box το link, αν δεν το έχεις δει, να το δεις. Είχα άγχος για το αν θα τα κατάφερνα να είμαι μέσα στους χρόνους, να μπορέσω να πάω στη Θεσσαλονίκη, να προετοιμάσω κάτι που θα πω σε αυτόν τον κόσμο, που θα με άκουγε και θα με έβλεπε. Και ήμουνα λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, δεν το σκέφτηκα και πάρα πολύ. Είπα αμέσως στο ναι και χαίρομαι πάρα πολύ που έζησα αυτή την εμπειρία. Ο σκοπός μου ήταν να σας κάνω ένα vlog από την εμπειρία μου αυτή, αλλά δεν τα κατάφερα.
Δεν θα με αφήσει να βλογκάρω ποτέ. Ξέρεις, μετά από λίγο ήθελα να νιώσω εγώ τη στιγμή. Δεν είχα και τόσο πολύ το μυαλό μου στο να γυρίσω τα βίντεο. Ήθελα να τα πω αυτά που ήταν να πω. Θα μας πεις τώρα και μας τι είπες, γιατί μας έχεις πεθάνει στο intro. Ναι, απλώς θέλω να σου μεταδώσω λίγο το πώς το βίωσα. Μα είναι λίγο άγουρη στιγμή που πας να μιλήσεις μέσα από την καρδιά σου, μέσα από το είναι σου και πας να κάνεις όλο αυτό πρόβα. Βέβαια έπρεπε να γίνει για να δούμε πώς συνδέει την παρουσίαση με το λόγο σου, πόσο χρονολογεί το λόγος, γιατί έχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να μιλήσεις εκεί. Δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 18 λεπτά. Βέβαια εγώ. Μαντέψτε. Τα ξεπέρασα. Μου συνέβη και ένα περίεργο σκηνικό εκεί με τα μικρόφωνα. Δεν μου λειτουργούσαν τα μικρόφωνα. Λοιπόν. Το μαλλί. Γράφουν κιόλας. Μιλάω. Δεν ακούω. Ούτε τώρα. Να μιλήσω απλά δυνατά. Έλα, τώρα το διαβάζουμε! Δώστε τα λίγο. Να πάρω ένα μικρόφωνο. Ένα μικρόφωνο. Το οποίο μου λειτουργήσε πάρα πολύ ωραία, γιατί έσπασε τον πάγο, ξαναχώθηκα κι εγώ λίγο, δέθηκα με το κοινό, γέλασε μαζί και το κοινό, οπότε κάναμε ένα bonding. Το μόνο περίεργο έτσι σε όλο αυτό το, με το κόψιμο του μικροφόνου ήταν ότι μετά έπρεπε να ξαναγυρίσω 5 λεπτά το λόγο μου για να γίνει το μοντάζ και να μεταφραστεί στα αγγλικά και αυτό μόνο, ξέρεις, ίσως ήταν λίγο περίεργο. Λοιπόν, ήρθε αυτή τη στιγμή να παρουσιαστώ, άγχος πριν υδρώτας, παλμούς καρδιάς εκεί μέχρι να πούν το όνομά μου. Το είπε όμως ο Θανάσης ο Πασάς, ο παρουσιαστής του TEDx. Βγαίνω με το παντίκρυσα, όλα αυτά τα βλέμματα, όλα αυτά τα υπέροχα προσωπάκια, όλα αυτή την ελπίδα. Γιατί πραγματικά αυτοί που ήταν εκεί, ήταν πραγματικά εκεί για να σε ακούσουν. Θέλαν να ρουφήξουν αυτό που είχες να τους πεις. Δεν ήταν ένα κοινό το οποίο χασμουριόταν και λες άντε τελείωνε να πάμε στον επόμενο ή άντε τελείωνε να φύγουμε. Όχι, θέλαν να σε ακούσουν. Και να σου πω και λίγο την αλήθεια μου. Όταν πήγα εκεί, λέω θα πάω λίγο πριν μιλήσω. Δεν θα πάω να ακούσω όλους τους μιλητές, να είμαι από το πρωί και στο συνέδριο. Παρ' όλα αυτά όμως το βράδυ το προηγούμενο βγήκαμε όλοι μαζί και γνωριστήκαμε οι ομιλητές και είδα ότι ο καθένας από τους ομιλητές είχε διαλεχτεί πραγματικά για κάποιο λόγο και με έκανε και εμένα να πάω να τους ακούσω από πριν. Και πήγα και τους άκουσα από πάρα πολύ νωρίς και χαίρομαι πολύ που τους άκουσα και εκεί κατάλαβα πώς μπορεί να αισθάνονται αυτοί που έρχονται εκεί για να ακούσουν αυτούς που μιλάνε στο TEDx. Yeah. Ήρθε η στιγμή που είμαι πάνω εκεί στη σκηνή. Καλωσορίζομαι στο κοινό, παίρνω αυτό το χειροκρότημα, αντλώ την ενέργεια αυτή και ξεκινάω την ομιλία μου. Το θέμα το δικό μου ήτανε πώς αντιλαμβάνομαι εγώ το success story κάποιου, την επιτυχία, τι είναι τελικά success story σε αυτή τη ζωή και πώς εγώ με διάφορα πράγματα που συνέβησαν στη ζωή μου άλλαξε όλη μου η ζωή και τελικά αν όντως κυνήγησα ή ζω τα όνειρά μου. Τι θεωρείς τελικά επιτυχία σε κάποιον? Το να έχει μια πάρα πολύ καλή θέση, ψηλή θέση, να βγάζει πάρα πολλά χρήματα, να είναι δημοφιλής, να έχει καλό στάτους στην κοινωνία. Συνήθως αυτό είναι αυτό που σκεφτόμαστε όλοι για κάποιον που θεωρούμε επιτυχημένο. Μπορεί ο Χριστιανός να έχει ανακαλύψει μια πολύ ωραία ιδέα και να έχει βγάλει λεφτά. Μπορεί να έχει συνεχίσει μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση ή να την έχει κάνει στην πορεία επιτυχημένη. Να έχει ανακαλύψει μια social πλατφόρμα και να έχει θησαυρίσει. Και συνήθως λέμε, αχ, τι ωραίο success story που έχει αυτός. Γιατί να μην ήμουν στη θέση του. Εγώ λοιπόν θα σε ρωτήσω το εξής. Ξέρεις πόσους πετυχημένους ανθρώπους βλέπουμε και συναντάμε εκεί έξω που νομίζουμε ότι είναι επιτυχημένοι? Μπορεί να έχουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά, να βγάζουν πάρα πολύ καλά χρήματα και να γυρίζουν στο σπίτι και να μην μιλάνε με τη γυναίκα τους ή τον άντρα τους, ή να μην έχουν φίλους, ή να μην είναι σωστοί γονείς, να μην είναι σωστός αδερφός. Θα μου πεις τι σημαίνει σωστός αδερφός ή σωστή αδερφή? Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι τι θέλω να πω πάνω σε αυτό. Οπότε για μένα θεωρώ ότι κάποιος είναι επιτυχημένος όταν είναι, όταν έχει όλους αυτούς τους τομείς σε μία αρμονία. Να έχει μία ισορροπημένη σχέση με όλα. Περάσαμε από μία περίοδο κρίσης. Όλοι μας τη βιώσαμε πάνω κάτω, άλλοι την έχουν ξεπεράσει, άλλοι την βιώνουν ακόμα. Ένας επιχειρηματίας λοιπόν που επιβιώνει
υπομένει όλο αυτό που γίνεται γύρω του. Ο διπλανός του βάζει λουκέτο και αυτός καταφέρνει και διατηρεί τη δουλειά του. Δεν θεωρείται αυτό επιτυχία? Δεν είναι ένα success story που πέρασε μέσα από αυτό τον κικαιώνα? Δεν είμαι μητέρα ακόμα. Με ρωτάτε και πάρα πολύ. Άλλο θέμα, άλλο βίντεο, δεν ξέρω αν θα το κάνω. Παρ' όλα αυτά όμως μπορώ να καταλάβω πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις γενικότερα ένα παιδί. Για φανταστείτε λοιπόν τον γονιό που μεγαλώνει αυτό το παιδί μόνο του, που έχουν χωρίσει δηλαδή με τον σύντροφο ή που έχει γίνει κάτι άσχημο και έχει μείνει μόνος του πλέον στη ζωή και μεγαλώνει ένα παιδάκι μόνο του. Δεν είναι αυτό επιτυχία? Το μετανάστη που πήρε την απόφαση να τα αφήσει όλα αυτά εδώ που συμβαίνουν στην χώρα του, στον τόπο που μεγάλωσε και είπε θα δοκιμάσω την τύχη μου κάπου έξω για να δω τι μπορώ να καταφέρω κι εγώ στη ζωή μου. Δεν είναι αυτό επιτυχία, γιατί καμιά φορά σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα στο μυαλό μας και δεν τα υλοποιούμε, δεν τα κάνουμε. Δεν παίρνουμε το θάρρος να βγούμε μπροστά και να πραγματοποιήσουμε τις σκέψεις μας. Οπότε αυτός λοιπόν που λέει ναι, εγώ θα τολμήσω, θα πάω αλλού να φτιάξω την τύχη μου, γιατί εδώ δεν έχω, δεν θεωρείται αυτό επιτυχία? Έχει πετύχει αυτός ο άνθρωπος. Έχει φτάσει ήδη στο 50%. Δεν είναι επιτυχία όταν ένα αυτιστικό παιδάκι περνάει από την τρίτο βάθμια εκπαίδευση ή ένας παραολυμπιονίκης που κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Μιας που είπα παραολυμπιονίκη, γνώρισε ένα παιδί μαχητή αυτής της ζωής, ένα παιδί το οποίο με συγκίνησε πάρα πολύ, ένα παιδί το οποίο έχασε τα πόδια του μετά από τροχαίο. Το λέω και να τριχιάζω γιατί έχω βρεθεί εγώ σε ανάλογη κατάσταση με τροχαίο. Αυτό το παιδί όμως δεν ήταν τόσο τυχερό και παρόλα αυτά πάλεψε. Την είδε αλλιώς, να σας το πω έτσι, στη ζωή και τα κατάφερε. Και όχι μόνο τα κατάφερε, ξαναγύρισε στον αθλητικό τομέα γιατί ήταν μπασκεμπολίστας, αλλά μπήκε στο στίβο και έκανε και παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν είναι αυτό επιτυχία? Δεν ξέρω, εγώ εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ με αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα τον Στέλιο Μαλακόπουλο στο TEDx, γιατί ήταν και αυτός ομιλητής, όπως είπα, και με συγκίνησε πάρα πολύ, όπως και όλους όσους βρέθηκαν εκεί σε αυτό το συνέδριο. Μπράβο Στέλιο μου και χαίρομαι πάρα πολύ που για ακόμα μια φορά μου έδωσε να καταλάβω πόσο όμορφη είναι η ζωή. Όχι ότι δεν το ξέρα, αλλά χαίρομαι που βρήκα κάποιον που συνταξιδεύουμε στις ίδιες σκέψεις αυτήν εδώ τη ζωή. Έτσι λοιπόν, αντί να μετράμε την επιτυχία σε χρήματα, σε δόξα, σε δημοφιλία, σε στάτους, να τα μετράμε σε αλλιώς, στον αλτρουισμό, στην αυθεντικότητα που έχει ο καθένας, τόσα social media και τόσες δημόσιες σχέσεις. Ξέρετε τι σημαίνει το να παραμένεις αυθεντικός και να μην βουλιάζεις όλο αυτό το σύστημα? Η ανθεκτικότητα, το να επιβιώνεις, το να υπομένεις, το να έχεις κοινωνική ευαισθησία, το να έχεις οικολογική συνείδηση. Λέμε πολλές φορές, έλα από μένα θα ξεκινήσει, ας το κάνουν όλοι. Όχι, από σένα θα ξεκινήσει. Υπάρχουν 1000 πράγματα που μπορείς να κάνεις για το περιβάλλον. Τώρα που πήγα στις Σεϊχέλες, δανείζομαι αυτό το μέρος γιατί ήταν και μια πρόσφατη εμπειρία μου. Πήγα στο Banyan Tree, ένα ξενοδοχείο οικολογικό, eco-friendly, δεν είχε πλαστικό, σε έβαζε μέσα σε ένα mentality του τύπου μην αφήνει συνέχεια κάτω τα μπουρνούς για τις πετσέτες, δεν θα τα πλένω εγώ 5 φορές τη μέρα επειδή εσύ είσαι γουρούνι και πρέπει να χρησιμοποιώ εγώ απορρυπαντικός, φορές εσύ τα πετάς κάτω. Σε βάζει μέσα σε αυτό το mentality να είσαι και εσύ κύριος απέναντι προς το περιβάλλον. Φυτεύουν τα πράγματα που τρως και στα δίνουν κατευθείαν, δεν έχουν συντηρητικά. Χρησιμοποιούν μάλλον χάρτινα καλαμάκια. Αυτό το ξενοδοχείο λοιπόν εγώ να μην το επικροτήσω. Και τώρα επειδή κινούμε σε αυτή τη βιομηχανία της μόδας και τα λοιπά, χαίρομαι πάρα πολύ που όλο ένα βγαίνουν και εταιρείες, βγάζουν ρούχα και συλλογές που είναι βασισμένες στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλα αυτά όμως πρέπει να ξεκινήσουν και από εμάς τους ίδιους. Πρέπει και εμείς να ενεργούμε πάνω σε αυτό για να προσφέρουμε στο σύνολο. Πόσοι λοιπόν από εσάς εδώ αισθάνεστε αλλιώς και λίγο πιο περήφανοι, γιατί μπορεί και εσείς να έχετε το δικό σας κρυφό success story? Δεν ξέρω, συγκινήθηκα πάρα πολύ με όλο αυτό. Απλά θέλω να σας βάλω μέσα σε ένα mentality ότι ωραία τα χρήματα, ωραίο και όλο αυτό που αισθανόμαστε και βλέπουμε γύρω μας, αλλά είναι και άλλα πράγματα τα οποία έχουν αξία, τα οποία δεν σκεφτόμαστε και αυτά πρέπει κάθε μέρα να τα βάζουμε κάτω, να τα αναλύουμε και να λέμε είμαι και εγώ επιτυχημένος σε κάτι στη ζωή μου και θα καταφέρω και άλλα και σιγά 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 όλα αυτά και έρχονται και γίνονται μια λυσίδα στην οποία εσύ αντλείς δύναμη. Την ομιλία μου τη συνέχισα δείχνοντας, μιλώντας για το πώς εγώ άλλαξα τη ζωή μου, τούμπα, από αυτό που έκανα πριν με αυτό που κάνω τώρα και το πώς τελικά τα όνειρα που είχα σκεφτεί στη ζωή μου
τα πραγματοποίησα και τα πραγματοποιώ και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω εάν κάνεις κάτι που δεν θέλεις στη ζωή. Ίσα θέλω να σε παρακινήσω να το αλλάξεις. Και ήρθε η στιγμή, επειδή είναι και αυτές τις μέρες που ίσως έχεις χρόνο να σκεφτείς, να σκεφτείς πώς πραγματικά θέλεις τη ζωή σου να είναι από εδώ και πέρα. Να κλείσω με ένα υπέροχο όταν μια ταινία φανταστική, όχι φανταστική γιατί είναι υπέροχη, του Will Smith με το παιδάκι αυτό που άντεξε και πάλι, φαντάζομαι την έχετε δει, θα έρθουν πάρα πολύ στη ζωή σας και θα σας πούνε ότι εσείς δεν θα τα καταφέρετε, γιατί δεν τα καταφέραν ήδη. Θέλω να κυνηγάτε τα όνειρά σας, να πιστέψετε σε αυτά και να τα προστατεύετε. Έχετε μία ζωή και πρέπει να τη ζήσετε. Θα σας κάνω ένα καινούριο βίντεο για τα όνειρά μου και τι τελικά ονειρευόμουν όταν ήμουν μικρή και τι τελικά έκανα από όλα αυτά που ονειρευόμουν και πώς τα έκανα. Νομίζω ότι είναι ένα ξεχωριστό βίντεο. Όταν τελείωσα την ομιλία και πήρα αυτό το χειροκρότημα και είδα ότι πραγματικά άγγιξα κόσμο με αυτά που είπα, ένιωσα ίσως ο πιο σημαντικός άνθρωπος εκείνη τη στιγμή στη ζωή μου όλη. Ήταν μια μοναδική εμπειρία, ενέργεια, κάτι που θα ήθελα να ξαναζήσω πάρα πολύ σύντομα. Αν και ξέρω ότι δεν μπορείς να μιλάς συνέχεια σε συνέδρια, δεν είναι αυτό. Δεν είναι το TEDx μόνο που μετράει. Γενικά θα ήθελα να ξαναέρθω σε αυτή την κατάσταση, στο να έρχομαι σε επαφή με εσάς και να σας ανεβάζω λίγο και τη δική σας ενέργεια και να σας παρακινώ με το λόγο μου και με, και με αυτά που πιστεύω εγώ να κάνετε πράγματα στη ζωή σας. Είναι υπέροχο όλο αυτό το συνέστημα και σε ευχαριστώ TEDx και όλους εκείνους τους ανθρώπους πίσω από το TEDx που μου δώσαν αυτή την ευκαιρία να τα νιώσω όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είναι το βίντεο που περίμενες πασχαλιάτικα. Εύχομαι να περάσει πάρα πολύ όμορφα τις γιορτούλες σου αυτές. Καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά, να περάσει υπέροχα και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Πάω τώρα να ετοιμαστώ για τον μπαζάρ γιατί αύριο είναι Κυριακή και σε περιμένω από κοντά, εύχομαι να σε δω. Αν ήρθε κάποιος στο μπαζάρ και συνάντησα και αγόρασε κάτι, ας μου γράψει κάτω, ναι. Λοιπόν, θέλω να δω τα όνειρά σου. Αν δεν θες να μου τα γράψεις, μου τα γράψεις. Αλλά θέλω να δω ότι σε βοήθησε με αυτό το βίντεο και σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, ναι. Αχ, δεν μπορώ να σε αφήσω τώρα. Γιατί νιώθω έτσι, δεν ξέρω. Βλέπεις ότι σε νιώθω. Λοιπόν, άντε σε αφήνω, το ξέρω.